Είδαμε μια πολύ καλή γεύση από το ρεπορτάζ τη Τάλος τη Γρηγορίου, την έρευνα που έκανε. Ακούσαμε αντιδράσεις από πολλού τεχνοκράτες οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Χάρη Κλοϊζίδη, πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ. Κύριε Κλοϊζίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τον κύριο Στέλιο Αχνιώτη, πρόεδρο του ΕΤΕΚ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αχνιώτη. Και τον κύριο Πετρίδη, Χαράμπο Πετρίδη, εκτιμητή, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Συμβούλων Ακινήτων. Κύριε Πετρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Αχνιώτη. Με βάση ακριβώς την επιστημοσύνη σας, η εικόνα που έχουμε δημοσιογραφικά είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο τομέας των ακινήτων είναι ένας σπουδαίος παράγοντας της οικονομίας και μια σπουδαία αλυσίδα. Την αλυσίδα της οικονομίας μας. Αυτό τον μπάχαλο έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και επιπτώσεις. Και θα θέλαμε λίγο να στοιχειολογήσετε εσείς τα πράγματα από τη δική σας σκοπιά. Η αιτιολόγηση βασικά, κύριε Μιλωνά, είναι ότι για μια 20ετία και πέρα, 30ετία, αφήσαμε ένα εργαλείο ίσπραξης συγκεκριμένων λογικών, ας πούμε, εσόδων, ανενεργό. Είναι δυνατόν τώρα να εισπράττονται 10 εκατομμύρια φόροι το 2010, να διπλασιάζονται το 2011 και το 2013 ξαφνικά να θέλουμε να δουλέψουν όλα στην εντέλεια για να εισπραχθεί ένα ποσό 10 φορές, 110, 120 εκατομμύρια. Τι θέλω να πω. Είχαμε μία ευκαιρία σαν κράτος συντεταγμένο, σαν υπηρεσίες αυτού του κράτους, να εφαρμόσουμε μια νομοθεσία. Και αφήσαμε τα πράγματα να εξελιχθούν σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Βεβαίως, δεν είναι λόγος αυτός για να μην κάνουμε τίποτα. Σήμερα, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, πρέπει και για το 2013, αλλά και για τα επόμενα χρόνια κυρίως, να θεσπιστεί ένα πλαίσιο λογικό, κοινωνικά δίκαιο για να μπορέσει και το κράτος να πάρει το λαβήν του, για να μπορέσει και στη συνέχεια με τη σειρά του να αποδώσει, να κάνει έργα κλπ. Και ο πολίτης να καταβάλει το οφειλόμενο λογικό και δίκαιο ποσό. Ξέρετε, κύριε Λοϊζίδη, έχει πει και εσείς στα ξενοδοχεία όπου είστε ιδιοκτήτες μεγάλης έκτασης γης και καλείστε σε διάφορες ξαφνικά να πληρώσετε ένα πολύ βαρύ τίμημα μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης. Όπως και οι developers ή οι εργολάβοι οι οποίοι έχουν ή δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας θα κληθούν να πληρώσουν την φορολογία. Θα την μεταφέρουν αργότερα στους ιδιοκτήτες και σε αυτό τον μπάχαλο που δημιουργούνται όχι μόνο αδικίες και στρεβλώσεις, αλλά πνίγεται και η οικονομία. Εάν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι το σύστημα έτσι όπως έχει περάσει από το Κοινοβούλιο σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλές στρεβλώσεις και αδικίες. Αλλά θέλω να πάρω τα πράγματα από την αρχή για να βάλω κάποιες παραμέτρους. Όλη αυτή η υπόθεση πότε ξεκίνησε? Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, όταν τέθηκε από την Τρόικα κάποιοι στόχοι για εξοικονόμηση σε δαπάνες και κάποιοι στόχοι για αύξηση εσόδων. Και δυστυχώς, λόγω μιας διστακτικής προσέγγισης στο να εξοικονομήσουμε από δαπάνες, επιλέγαμε συνέχεια την εύκολη λύση, ιδιαίτερα ήταν πιο φανερό αυτό επί της προηγούμενης διακυβέρνησης που συνέχεια βάρτε και άλλους φόρους, βάρτε και άλλους φόρους και έχουμε το φαινόμενο να αυξηθούν όλες οι φορολογίες από το φόρο τον εταιρικό, από τον φόρο τον ΦΠΑ και επιστέγασμα ο φόρος ακίνησης ιδιοκτησίας. Ο φόρος ακίνησης ιδιοκτησίας όπως υπόθηκε προηγουμένως ήταν, έφτανε μέχρι το 4 της χιλής το 2011 και ξαφνικά από το 11 στο 12 πήγαμε στο 8 της χιλής, δηλαδή διπλασιάστηκε. Και τώρα από το 8 της χιλής πάμε στο 19, δηλαδή άλλες 3 φορές σχεδόν αύξηση. Δηλαδή για να δώσω μια διάσταση, στις περιπτώσεις ξενοδοχείων, ένα ξενοδοχείο που πλέρωσε το 2011, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο, 40.000 ευρώ, φέτος θα κληθεί να πληρώσει 200.000 ευρώ. Και πιστεύω ότι αυτό αντίκειται κάθετα με το ίδιο το μνημόνιο που έχει υπογραφτεί με την Τρόικα. Το ίδιο το μνημόνιο λέει ξεκάθαρα βρέστε τρόπους να γίνει πιο ανταγωνιστική
η τουριστική παύλα ξενοδοχεία. Τι σημαίνει αυτό για ένα ξενοδόχο? Αλυσίδωτα, τι παρενεργίες? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν πολλοί που θα έχουν πρόβλημα να εξεύρουν τα λεφτά για να πληρώσουν τόσο μεγάλο φόρο. Διότι όταν μιλάς για 200 ή 300, στη Βουλή προχθές κατατέθηκε περίπτωση ξενοδοχείου που πρέπει να πληρώσει μισό εκατομμύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, υπάρχει μια μεγάλη χρηματική περιουσία εκεί, αλλά δεν είναι μια αδρανούσα γη. Είναι μια δρόσα οικονομική μονάδα. Είναι ένα εργαλείο παραγωγής, το οποίο παράγει μια υπηρεσία την οποία εξάγουμε μέσω του τουρισμού. Και πληρώνει φορολογίες για φόρο ΦΠΑ, φορών για τα αποχετευτικά, τέλη διανυκτερεύσεως, φορών στα δημαρχεία, φορών εταιρικών, και έρχεται και ο φόρος ακίνησης ιδιοκτησίας, ώσπου ήταν ένα ποσό το οποίο δεν ξεπερνούσε τις 15, 20, 30, 40 χιλιάδες το χρόνο. Πέστε ότι ήταν ένα ποσό διαχειρίσιμο. Τώρα που θα πάει το ποσό αυτό στις 90 και στις 200, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Και σίγουρα δεν μπορεί από τη μια να προσπαθούμε συντονισμένα να μειώσουμε το κόστος του τουριστικού πακέτου προς την Κύπρο, να κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και ξαφνικά να έρχεται ένα χαράτσι το οποίο να ανεβάζει το κόστος ουσιαστικά. Ότι αναγκαστικά θα πρέπει να ανεβούμε. Σε επανέλθω, κύριε Λετζή. Κύριε Πετρίνη, ανάμεσα στα πολλά παλαβά που έχουμε ακούσει, ανάφερα ένα προηγουμένως το γεγονός ότι υποχρεώνεται ένας developer να πάει να πληρώσει τεράστια ποσά αυτή τη στιγμή, δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, τα μεταθέτει αργότερα με τόκους στον ιδιοκτήτη, στον αγοραστή, συγγνώμη, ο αγοραστής θα κληθεί αργότερα να πληρώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αξία του οικοπαίδου είναι μικρότερη από τη συνολική αξία και την κλίμακα που έχει φορολογηθεί, διότι το όλο συγκρότημα έχει μεγαλύτερη αξία. Κατά συνέπεια, είναι ένας φαύλος κύκλος. Προσθέστε σε αυτό και τις επιπτώσεις στον τομέα των ακινήτων που όλοι υποτίθεται προσπαθούσαμε να ανοίξουμε μετά την κρίση την οικονομική, να ξαναζωντανέψουμε δηλαδή την αγορά. Κύριε Μιλωνά, πολύ ορθά έχετε αναφέρει αυτά που έχετε αναφέρει και θέλω να προσθέσω ότι σίγουρα το ποσό το οποίο καλείται το κράτος να αντλήσει από τα ακίνητα, από τη χτήματα αγορά γενικότερα, είναι σε λαθασμένη βάση. Δεν μπορεί να ζητούνται 100 και εκατομμύρια. Θα πρέπει αυτά να ήταν γύρω στα 50-60 για να κρατήσουμε ανταγωνιστική τη χτήματα αγορά, την τουριστική βιομηχανία και την οικονομία μας γενικότερα. Πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί, πώς θα μιλάμε για ανάπτυξη όταν μας παίρνει ένας ξένος επενδυτής και ρωτά, εάν κάνω αυτή την επένδυση, τι θα πληρώσω και τι το απαντάμε? Εξαρτάται από το τι άλλο κατέχεις. Γιατί είναι λάθος η βάση της φορολόγησης. Έχουμε πάει πάμε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και έχουμε πει ότι θα έπρεπε να είναι ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ανακίνητο και όχι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τίποτα, τα πράγματα έχουν μείνει ως έχει. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη λαθασμένη βάση και από τη στιγμή που υπάρχει και διπλή φορολογία, μας στέλνουν και από το Δημαρχία και τα Κοινοτικά Συμβούλια τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας. Διπλή φορολόγηση. Ναι, ο κόσμος τρέχει δεξιά-αριστερά να μεταβιβάζει, γιατί ακριβώς δεν μπορείς, πρέπει κύριε Μιλωνά, όταν αγοράζει κάποιος μια κατοικία, να ξέρει ότι αυτή η κατοικία έχει 300 ευρώ φόρο το χρόνο. Δεν μπορεί αυτή η κατοικία να αλλάζει ο φόρος της, αν την κρατάω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι property tax, δεν είναι personal tax. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε λάθος βάση. Πλέον τότε το ποσό που φορολογείται είναι πολύ ψηλό και αν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα, ναι, όπως πολύ ορθά έχετε αναφέρει, θα έχει χτύπημα και στην οικονομία και στον τουρισμό και στα ακίνητα και στις τιμές και στα μη εξυπηρετούμενα με όλη την αλυσίδα που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Φαίνεται, κύριε Αχνιώτη, ότι έτρεξε η πολιτεία, το κράτος, οι κοινομοθέτες μας να λύσουν το πρόβλημα. Όχι μόνο πολυβιαστικά, απλά να πάρουν μια ανάσα. Δηλαδή, εγώ θέλω 90 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, λέει το κράτος. 139 είναι ο στόχος, αλλά μας έλεγαν προχτές οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών θα είναι ευτυχισμένοι αν πάρουν 90 συνολικά, κύριε Πετρίδη. Και αυτό προκάλεσε όλες αυτές τις στρεβλώσεις. Για παράδειγμα, η αναλυτική κατάσταση που δεν στάλεγε ποτέ σε κάποιους που ήδη πλήρωσε. Αυτό το έξυπνο που έκανε η κυβέρνηση και οι νομοθέτες να μειωθεί 10% να έχει έκπτωση, τρέχει ο κόσμος και πληρώνει τώρα και τρέχει ξανά μετά να ζητήσει αναλυτικές καταστάσεις και βλέπει τώρα από τις αναλυτικές καταστάσεις της οχτηματολόγιο ότι μπορεί να πληρώσει περισσότερα ή λιγότερα. Και αυτό πραγματικά είναι φαύλος κύκλος, κύριε Αχνιώτη. Και δεν ξέρω αν τεχνοκρατικά, κύριε Ζήκα, τι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αχνιώτη, αυτό το θέμα με την έκπτωση του 10% ήταν δική μας εισήγηση, διότι όταν μας δόθηκαν από το Υπουργείο τα νούμερα, μας είπαν, εάν νομίζετε ότι μπορείτε να βρείτε καλύτερη λύση, κοπιάστε. Και πράγματι, κάτσαμε μαζί με ειδικούς εγκεκριμένους ελεγχτές κλπ. Και ετοιμάσαμε ένα πακέτο. Διαπιστώσαμε ότι οι ανάγκες δεν ήταν 130 εκατομμύρια που είναι το σημερινό σύστημα.
Οι ανάγκες είναι γύρω στα 90 με 95 εκατομμύρια. Και εμείς είπαμε, οκ, okay, αφού είναι τέτοια η διαφορά, δώστε 30% έκπτωση σε αυτούς που έρχονται να πληρώσουν πριν το τέλος του Σεπτέμβρη. 30% για να είναι ένα ικανοποιητικό κίνητρο, να πάνε όλοι να πληρώσουν έγκαιρα, να πάρει το κράτος λεφτά μπροστά. Και μας είπαν είναι καλή ιδέα αυτή, διότι υπάρχει ήδη το μαξιλάρι μέσα στο σύνολο των 130 εκατομμυρίων. Υπήρχε ένα μαξιλάρι 30-35 εκατομμύρια. Και έτσι τους είπαμε εμείς, εάν δοθεί, πέστε ότι όλοι εφαρμόσουν το θέμα της έκπτωσης, όλοι προπληρώσουν και πάρουν την έκπτωση, πάλι θα πάρετε 90 εκατομμύρια μέχρι το Σεπτέμβρη. Και μας είπαν πολύ καλή ιδέα αυτή και τελικά ήρθε το σύστημα με μόνο 10% που αντιλαμβάνεστε πλέον δεν είναι, δηλαδή εκείνος που θα πληρώσει 200 ευρώ το να πάρει 10, βέβαια, 20 ευρώ, 20 ευρώ, άλλο να έπαιρνε 60 ευρώ, θα έτρεχε να το πληρώσει άμεσα χωρίς καν να το ψάχνει κιόλας. Υπάρχει αντίλογος, κύριε Αχνιώτη, και λύση. Εγώ να μου επιτρέψεις να πάω ένα βήμα πίσω. Παρακαλώ. Το κύριο ερώτημα τα 90 εκατομμύρια ή τα 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά το κράτος, το δημόσιο ταμείο είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό. Καταρχήν θα έπρεπε κάποιος να προβληματιστεί προς τα πού ή πώς θα κατανεμηθεί, σε ποιους φορείς, σε ποιους τομείς θα κατανεμηθεί η φορολόγηση. Για τους όποιους λόγους έχουμε μπροστά μας ότι το κράτος ζητά 100 εκατομμύρια από αυτόν τον τομέα. Είναι αναπόφευκτο ότι όσοι έχουν ακίνητα ή όσες επιχειρήσεις βασίζονται πάνω σε αυτήν την περιουσία, πάνω σε αυτόν το κεφάλαιο, θα φορολογηθούν. Δηλαδή δεν υπάρχει. Να μην συζητούμε τον τρόπο, έτσι. Ναι, αν τώρα, αυτό που επιλέχθηκε ακριβώς, τελικά. Ακριβώς. Ναι. Ερχόμαστε και λέμε πώς θα είναι λογικότερο, εγώ λέω, και κοινωνικά δίκαιο να κατανεμηθεί αυτό το ποσό. Ως επιμελητήριο υποβάλαμε την εισήγηση, τη σκέψη ότι θα μπορούσε κάθε ακίνητο να έχει ένα εφάπαξ ποσό, ένα καταποκοπή ποσό και από εκεί και πέρα ως ισορρευμένη περιουσία ή αξία που μπορεί να προέρχεται από διάφορα πέραν του ενός ακίνητα να φορολογείται με συντελεστές κλιμακωτά όπως έχει παρουσιαστεί. Τώρα θα είναι αυτοί οι συνεργαστές ή κάποιοι άλλοι, είναι δουλειά του κύριου. Είναι συζητήσιμο. Ναι, είναι συζητήσιμο. Εκείνο που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι μέσα από την έρευνα που γίνεται το πώς θα εκτιμηθεί η αξία των ακινήτων, βγήκε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα ακινήτα. Βγήκε ότι αρκετά ακινήτα έχει έχουν πάρει και αξία πολύ διαφορετική από αυτή του 1980. Άρα θέλω να πιστεύω ότι μέσα από την πραγματική και λεπτομερή εξέταση του θέματος υπάρχουν πολύ περισσότερα περιθώρια και θα ανακουφιστούν όποιοι μέχρι τώρα ανταποκρινώντας στις υποχρεώσεις του, ξέρετε, διότι Αχνιώτη, θα κατανεμηθεί, θα μπουν περισσότεροι μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτό το ενδεξαμενή φορολογούμενο. Πριν από τέσσερις μήνες με τον κύριο Πετρίδη σε αυτό το στούντιο, ήταν και ο αναπληρωτής διευθυντής του χρηματολογίου τότε. Και ο κύριος Πετρίδης, επειδή ένα από τα μέρη του χάους που έχει δημιουργηθεί είναι και αυτό, του είχε πει ο κύριος Πετρίδης του κύριου Κλειάνθους, αν θα το κάνω από μόνη στο χρηματολογείο αυτό τον έλεγχο, ή αν χρειάζονται και ιδιώτες, ή αν ο ιδιωτικός τομέας θα αναμειχθεί για να προλάβουμε και να γίνει και αξιόπιστο το σύστημα. Τότε δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα προλάβουν. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο κύριος Πετρίδης σε αυτό το στούντιο. Κύριε Μιλωνά, το ζητούμενο είναι να αφήσουμε πίσω την αξία του 80 και να πάμε μπροστά. Γιατί αυτό λέγεται το μνημόνιο. Να μην κολλήσουμε τώρα στις αξίες του 80. Έχουμε ένα χρόνο να παρουσιάσουμε μια πιο δίκαιη φορολογία βασισμένη στις αξίες τις σημερινές του 2013. Για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν θα αυξηθεί το ζητούμενο ποσό. Το ποσό παραμένει στα 100 τόσα εκατομμύρια. Απλά θα γίνεται δικαιότερη κατανομή της φορολόγησης. Το 80 υπάρχουν τεράστιες στρεβλώσεις και δεν θα μπορέσουμε να τις λύσουμε. Είναι καλά να δούμε επιτέλους μπροστά. Εμείς ως ιδιωτικός τομέας μπορούμε και είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους και θα πρέπει να υπάρξει η ενοποίηση της φορολογίας που αυτό λέει η Τρόικα. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να χρεώνει το Δημαρχείο, το οποιοδήποτε κοινοτικό συμβούλιο ή Δήμος επιπλέον τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας
στον ίδιο αυξημένο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που πληρώνουμε επί 8 ή επί 10 φορές ήδη σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και στη νέα τάξη πραγμάτων που είναι η ορθή επανεκτίμηση σε τιμές πρώτου του 2013. Και επαναλαμβάνω, ναι, να δούμε κατά πόσο μπορεί να μειωθεί το συνολικό ποσό για να είναι ελκυστική η αγορά, γιατί οι ξένοι θα ψάξουν νέες αγορές. Αν είναι υπερφορολογημένη η αγορά μας, θα πάνε αλλού, απλά. Εντάξει, σημειώστε ότι αυτός ο φόρος δεν είναι και φόρο απαλλαχτέως από το εισόδημα. Δεν είναι. Όχι. Δηλαδή έχει και αυτή την, δηλαδή τον πληρώνεις και μετά τον ξαναεπιβαρύνεις για να φορολογηθείς φόρο εισοδήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε. Οι βουλευτές πάντως με τους οποίους μιλήσαμε δεν ψηφίστηκαν με νομοθεσία. Γίνονται διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων. Προχτές αφαίρεσαν τα 75 ευρώ που ήταν πάγιο χαράτσι για όλους. Αφαιρέθηκε τα 5.000 ευρώ. Να δούμε στο τέλος. Η νομοθεσία ψηφίστηκε. Απλώς είναι τροποποιήσεις. Βέβαια, που... επιλογές τροποποιήσεις. Άρα υπάρχει δηλαδή υποχρέωση να πληρώσουμε με δεδομένα. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να δούμε μια αντίδραση του Υπουργού.